Κυρίες και κύριοι, το Άρωμα Ελλάδος σε συνεργασία με το Αρχείο Πολιτισμού σας προσφέρει κάποιες μοναδικές συνεντεύξεις και απόψεις που δεν θα τις ακούσετε αλλού. Σήμερα έχουμε την χαρά, γιατί για χαρά πρόκειται, να έχουμε μαζί μας την ομότιμο καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Καποδιστριακού, την κυρία Μαρία Τζάνη, και το θέμα μας τι άλλο, τι πιο καυτό από την παιδεία και τα παιδιά μας. Τα κακώς κείμενα της παιδείας που όλοι έχετε ακούσει ότι δεν πάει καλά και φυσικά να βάλουμε σε μία βάση να μιλήσουμε για τα βασικά προβλήματα αυτής της παιδείας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Ποια πιο κατάλληλη λοιπόν από την σπουδαία παιδαγωγό μας, την κυρία Τζάνη. Τα κακώς κείμενα, Μαρία μου, και τα βασικά προβλήματα γιατί και εγώ είμαστε στην Ελλάδα. Και είναι ενδημούντα αυτά, δηλαδή υπαρκτά, σε βάθος χρόνου, δεκαετίες ολοκλήρους, που γίνονται πιο έντονα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όσο πάει πιο έντονα. Ναι, που γίνονται πιο έντονα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όσο πάει δεν γίνονται πιο έντονα. Κατά την εκτίμησή μου, η ελληνική παιδεία είναι σε κατάσταση ναδύρ. Τελείωσε. Είναι στον πάτο. Παρακάτω δεν μπορεί να πάει. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει ως πρόσχημα αν πάει παρακάτω. Και νομίζω ότι οι μόνιμες πληγές της, που κάποιοι είναι αλήθεια προσπάθησαν, όπως ο Τρίτσης, όπως ο Αρσένης, να τις διορθώσουν λίγο. Όσο τους επέτρεπε, γιατί η ελληνική παιδεία είναι σε αυτό το χάλι από πρόθεση και σκοπιμότητα, όχι μόνο του εσωτερικού πολιτικού κόσμου, όχι μόνο κομματικά, αλλά, ναι. αλλά και των κυριάρχων διεθνώς, που δεν το παράγω με το μυαλό μου αυτό, υπάρχουν σε απομνημονεύματά τους, υπάρχουν σε ομιλίες τους, στις βουλές τους, όπως ας πούμε του Λόρδου Λοντόντερη στην Αγγλική Βουλή πριν έρθει εδώ με πρωθυπουργό τον Πάλμερστον ο πρώτος Γλίξπουργκ, ο οποίος λέει οι Έλληνες είναι μεγάθυμοι. Γι' αυτό θα πρέπει όλος ο χειρισμός και η παιδεία τους να κατατείνει, που θα τους δώσουμε δηλαδή, γιατί ο βασιλιάς ήταν εισηγμένος ηγεμονίσκος. Αυτό ήταν. Λοιπόν, για να γίνουν όπως τα έθνη του Ινδονστάν. Τους κατασκευάσουμε μια ακριβώς. Παιδεία, δηλαδή. Έχουμε, ας πούμε, και τα απομνημονεύματα του Τσόρτσι που λένε, έχουμε αυτό που κάποιοι το αμφισβητούν, αλλά κάνουν μεγάλο λάθος. Λοιπόν, πράγματι, ο Κίσιγκερ είπε αυτά που είπε. Εγώ ήμουν στη Γαλλία και είχε γράψει και ημών μια μικρή αναφορά. Και... Να πλήξουμε τους Έλληνες στην παιδεία τους. Ναι, ναι. Να πλήξουμε, να τους αποστερήσουμε ουσιαστική παιδεία. Mm-hmm. Αυτό. Λοιπόν, θα πω και κάτι άλλο. Το 92, μιλώντας ο Ανδρέας Παπανδρέου στις ένοπλες δυνάμεις στη Θράκη, είπε ότι η Ελλάς βρίσκεται ενώπιον μιας ανίερης προσπάθειας εδαφικής και πολιτισμικής συρρήκνωσης. Έτσι. Βέβαια, δεν ξέρω αν φταίει αυτός ή αν δεν νοιαζόταν, δεν έκανε αυτά που έπρεπε κι αυτός. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει μία στοχευμένη στέρηση ουσιαστικής παιδείας από τον ελληνικό λαό, που διαρκώς γίνεται χειρότερη η παιδεία. Το δεύτερο είναι ότι αυτά τα οποία διδάσκονται είναι
αποκομμένα από όλη τη γνώση που έχει αυτός ο λαός, που εγώ δεν θα πω, για να μην χαρακτηριστώ εθνικίστρια, που το θεωρώ τιμή μου να είμαι εθνικίστρια, να αγαπάω το έθνος μου, αλλά για να μην μπερδεύω τα συσκοτισμένα μυαλά κάποιων, θα πω ότι στον ύμνο του Ελλάς λέει με 1000 ονόματα μία η χάρη, Ακρίτας Βυζάντιο, Ιταρματολός, Τουρκοκρατία, 1820. Αντάρτης, κλέφτης, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αγώνας του 21, παλικάρι, ο πάλων την κάρα στην αρχαιότητα. Έτσι, όχι ο πολεμιστής, το παλικάρι, ναι. Αυτός που δεν φοβάται, που είναι άφοβος. Λοιπόν, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός, έτσι. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι ότι είναι αποκομμένη από όλη την πορεία αυτού του λαού από την αρχαιότητα, και όταν δίνεται περιστασιακά, θα έλεγα σπασμωδικά, καλύτερα να μην δινόταν έτσι. Το άλλο ζήτημα είναι ότι ολόκληρες περίοδοι της ιστορίας απουσιάζουν από τη γνώση, παντελώς, μα παντελώς, και κάποιες που δίνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία, την σήμερον ημέρα, δίνονται φαλκιδευμένα. Μια άλλη πληγή είναι ότι η ποίηση, η σύγχρονη, οι παραδόσεις μας, το δημοτικό μας τραγούδι, δεν διδάσκονται, και όταν περιστασιακά μπορεί να διδαχθεί κάτι, δεν γίνεται η πρέπουσα ανάλυση τους για να αντιληφθεί ο μαθητής και η μαθήτρια και ο φοιτητής, γιατί και σε όλο το πανεπιστήμιο, σε όλη τη χώρα στα πανεπιστήμια, που έχουμε το humanities που λέμε, δηλαδή τις ανθρωπιστικές επιστήμες, εκεί φοβούνται οι περισσότεροι συναδελφοί μου, μήπως χαρακτηριστούν, δεν ξέρω τι έχουν μέσα στο μυαλό τους, και φαλκιδεύουν και ακυρώνουν σημαντικότατα στοιχεία αυτού του πολιτισμού που πρέπει να μεταδοθεί, γιατί για να μπορεί να έχει το ελληνάκι, αγόρι ή κορίτσι που θα γίνει ενήλικας, αυτογνωσία που θα του δώσει, αυτοεκτίμηση, η οποία αυτοεκτίμηση θα το κάνει να έχει αυτοπεποίθηση, να μην είναι έολο σε διαφημίσεις ή στο Star System ή σε ό,τι αυτό που λέει ο λαός το παραμυθιάζει για να το εξαπατήσει, και θα μπορεί να γίνεται με αυτόν τον τρόπο ένα πλάσμα στέρεο στη γη, να πατάει γερά στα πόδια του που λέει ο λαός, και να μην είναι ευάλωτο ούτε από ναρκωτικά ούτε. Μιλάμε τώρα, και το σημαντικότερο, να γίνεται δημιουργικό. Εδώ χρειάζεται κριτική σκέψη, να καλλιεργείται όμως η κριτική σκέψη. Αυτή θα την πω στη μεθοδολογία, σωστά το λες. Θέλω να μου πεις ότι, να σου πω δηλαδή, ότι για αυτό το θέμα που λες χρειάζονται όμως και σωστά βιβλία με σωστό περιεχόμενο, έτσι, και σωστό περιεχόμενο δασκαλίας. Έτσι. Τα βιβλία μας δεν είναι αυτά που πρέπει. Τα δε βιβλία του Δημοτικού είναι ανεκδιήγητα. Αν πάρει κάποιος, προκαλώ τους γονείς να πάνε, νομίζω ότι μπορούν να βρουν, να πάρουν τα παλιά βιβλία
το αλφαβητάρι του ναι. ήλιου, τα ψηλά βουνά, να πάρουν βιβλία, να δούνε τις αξίες που περνούσαν, τα πρότυπα που δίναν, την γνώση που δίναν, την γνώση. Είχανε μία προπαιδεία στην επιστημονική γνώση που θα εισήγοντο τα παιδιά και τη μαθηματική, που θα εισήγοντο τα παιδιά στο επίπεδο της εφηβείας στο γυμνάσιο Λύκειο. Τώρα, τα βιβλία αυτά θα το πω ευθέως και τους προκαλώ, αν θέλουν και να με μηνύσουν από το Υπουργείο, για να μου δοθεί η δυνατότητα να τα αποδείξω, λοιπόν, ότι τα βιβλία αυτά, εδώ και τουλάχιστον 6 χρόνια και λίγο πριν, αλλά τα τελευταία 6 χρόνια, έχουν γραφτεί για τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, να διδάσκονται αλλοδαποί, όχι ελληνάκια. Και επιπλέον αυτό είναι και ενάντια στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα ρητός ορίζει ότι πρέπει να παρέχεται εθνική παιδεία. Τελεία και παύλα. Εδώ όμως πρέπει να σου πω και κάτι, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δάσκαλοι οι οποίοι λένε ότι τι να κάνουμε, εμείς αυτά είναι τα βιβλία, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο στα παιδιά, δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε τις ύλες και βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Να σου πω κάτι, Γιώργο, να με συγχωρούν οι συνάδελφοι όλων των βαθμίδων, γιατί και στο πανεπιστήμιο δεν είμαστε σωστοί, στο χιουμάνι της πάντα, στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αλλά ο δάσκαλος μπορεί να κάνει θαύματα μέσα στην τάξη. Το πιστεύω και εγώ. Έχει, και αν θέλεις μπορούμε να μπούμε στη μεθοδολογία. Ναι. Βασικές πληγές της μεθόδου που ακολουθούμε είναι, πρώτον, ότι δεν καλλιεργείται με τις μεθόδους που έχουμε η κριτική σκέψη, και η μέθοδος δίνει στην καλύτερα των περιπτώσεων ένα αυτό που λέμε know-how, δηλαδή μια εκπαίδευση, δεν δίνει παιδεία. Ο πολιτισμός μας, η επιστήμη που έχει την προέλευσή της, η σύγχρονη επιστήμη, και όταν λέω η σύγχρονη επιστήμη εννοώ αστροφυσική, φυσική, τα πάντα, στην αρχαία Ελλάδα δεν διδάσκεται με αυτόν τον τρόπο, και ως συνέχεια τα πρότυπα, οι ιδέες και οι αξίες του ελληνισμού είναι εις το πύρτο εξώτερον, και έχουμε εισαγόμενα τέτοια πράγματα. Μέσα εκεί είναι, κινδυνεύει και η ορθοδοξία μας, γιατί δεν διδάσκονται τα παιδιά τι διαφορετικό, ιδιαιτερότητες που είναι υπέρ του ανθρώπου έχει η ορθοδοξία. Γιατί έτσι έχει. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, Γιώργο. Υπάρχουν συνάδελφοι πανεπιστημιακοί που είναι καθολικοί, όπως ο καθηγητής και ακαδημαϊκός ο Ζόρος Κέρβιτς στη Γαλλία, που στο βιβλίο του «Le cadre social de la connaissance», τα κοινωνικά πλαίσια της γνώσης, που είναι το θρησκευμά, ξεκάθαρα λέει η ορθοδοξία είναι το μόνο από τα θρησκεύματα και τα δόγματα της ίδιας, δηλαδή το καθολικό, το διαμαρτυρόμενο και προτεσταντικό κτλ. Η ορθοδοξία είναι η μόνη η οποία αξίζει να την έχει άνθρωπος σκεπτόμενος. Πες μου κάτι στο οποίο υπερέχει η ορθοδοξία. Ένα παράδειγμα, ας πούμε. Η ορθοδοξία ακύρωσε κάποια δόγματα. Δεν είναι το φιλιόκβε που λένε,
Απλά ακύρωσε κάποια δόγματα. Ένα από τα δόγματα που ακύρωσε ήταν το πίστευε και μη ερεύνα. Το απόλυτο. Έτσι, απόλυτο. Στο ερευνάτε τας γραφάς. Δηλαδή διάβασε. Άνοιξε τα μάτια του. Άνοιξε τα μάτια σου. Πολύ σημαντικό. Θέλω να σε πάω σε κάτι... Ή το άλλο, να πω κάτι άλλο. Η Ορθοδοξία δεν έχει το δόγμα του απολύτου προορισμού. Η Ορθοδοξία πιστεύει ότι ο Θεός δυνάμει σε δημιουργεί και είναι και δικιά σου η ευθύνη να τελειωθείς, να γίνεις πραγματικός άνθρωπος. Ενώ το δόγμα του απολύτου προορισμού λέει ότι είσαι παλιάνθρωπος, ο Θεός σε θέλεις έτσι. Ναι, και παλιάνθρωπος να μείνεις. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι γι' αυτό. Η ελληνική γλώσσα δεν έχει συνώνυμα. Γιατί εδώ έχουμε δύο λέξεις, παιδεία και εκπαίδευση. Ποια είναι η διαφορά? Η ελληνική γλώσσα δεν έχει συνώνυμα. Ναι. Δεν έχει ακριβώς δύο λέξεις που να λένε ακριβώς το ίδιο. Σε κάτι τι διαφέρει μία από την άλλη? Α, ναι, έχουν ειδοποιές διαφορές. Αυτό ακριβώς, ναι. Και αφού σου πω σε τι διαφέρει παιδεία με την εκπαίδευση, θα σου δώσω και ένα άλλο παράδειγμα για να δεις πώς, ας πούμε, εκεί που λες την ίδια έννοια υπάρχουν ειδοποιές διαφορές. Κοίταξε, η παιδεία έχει ανάγκη από την εκπαίδευση που είναι αυτό που λέμε εξάσκηση ή μετάβαση μιας πληροφορίας, το know-how. Και της αγωγής. Μαζί αυτά τα δύο, που η αγωγή είναι πρότυπα, αξίες, ιδέες. Μαζί αυτά τα δύο δίνουν την παιδεία. Άρα λοιπόν η παιδεία είναι ό,τι είναι πληρότητα ως μέσον και μέθοδος για την διαμόρφωση μιας οντότητας ανθρωπίνης η οποία θα είναι καλή καγαθή. Λοιπόν, ένα παράδειγμα θα σου δώσω γι' αυτό. Κοίταξε, στα αρχαία έχουμε τρεις λέξεις για το ρήμα γνωρίζω. Έχουμε το γιγνώσκω, το επίσταμε και το είδα με όμικρον γιώτα. Αν ρωτήσεις κάποιον φιλόλογο τι σημαίνει το καθένα από αυτά, θα σου πει γνωρίζω. Γνωρίζω και τα τρία. Και γνωρίζω. Το γιατί λέμε και τα τρία. Γιατί έχουμε τρεις λέξεις. Το γνωρίζω, διότι το γιγνώσκω σημαίνει γνωρίζω, επειδή έτσι το άκουσα, έτσι μου το έπανε, δεν το ερεύνησα, αυτό ξέρω σαν τέτοιο. Το επίσταμε, από εκεί παράγεται η επιστήμη και ο επιστήμονας. Σημαίνει ότι κάτι το έχω ερευνήσει. Το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν θα ήθελα πολύ καλά. Mm-hmm. Γνωρίζω καλά. Mm-hmm. Γιατί δεν θα ήθελα πολύ καλά? Γιατί εξαρτάται στην διερεύνησή μου να μην έλαβα υπόψη με ένα παράγοντα, έκανα κάποια λάθη, ναι. Να μην είχα μέσα να πάω βαθύτερα. Και μετά υπάρχει, αλλά γνωρίζω καλά. Δηλαδή το γνωρίζω γιατί το έχω ερευνήσει. Το έψαξα ρε παιδί μου, έτσι, που λέμε, ναι. Λοιπόν, το είδα με ομικρον γιώτα, που σε κάποιες διαλέκτους ελληνικές γράφεται και με έψιλον. Το όμικρον έψιλον, τρέχω τροχός, τρέφω τροφός, αντικρίστεται. Σημαίνει γνωρίζω μετά από ενδελεχή έρευνα δικιά μου και επεξεργασία με την νόησή μου. Άρα αυτό που λέω ως γνώση αναλαμβάνω και την ευθύνη του. Αν δηλαδή στην Ηλιαία, στο δικαστήριο, έλεγες είδα τούτο σε ερώτηση του δικαστή και έλεγες ψέματα, δικαζόσουν άμεσα. Εάν έλεγες έγνων τούτο, άκουσα, μου είπανε. Ναι, και να μην ήταν εδώ, δεν σε πειράζανε. Γι' αυτό είπε και ο μεγάλος, εν είδα. Έτσι. Ότι ουδέν είδα. Ότι ουδέν είδα. Έτσι, αυτό είναι το είδα. Αυτό έψαξα με το μυαλό μου και διερεύνησα και έβγαλα το συμπέρασμα και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που σας λέω. Ότι τίποτα δεν είδα, γιατί ό,τι ξέρω μπροστά στο μέγεθος, αλλά και από αυτό που ξέρω, στο μέγεθος αυτού που έπρεπε να πάω σε βάθος, δεν ξέρω τίποτα.
Και από το είδα αυτό βγαίνουν και άλλες λέξεις. Η ιστορία. Η ιστορία. Με γιώτα. Γιατί ο αόριστος δεύτερος του είδα, που σημαίνει το ορίστος επαναλαμβανόμενο, κάτι που να ισχύει παντού πάντοτε, λοιπόν, παράγεται από τον αόριστο δεύτερο του είδα που γράφεται με γιώτα. Τώρα, ωραία, κάνουμε ένα μάθημα, μικρό μάθημα ετυμολογίας. Ετυμολογία δεν διδάσκεται όμως στα σχολεία. Αυτό ήταν, ετοιμαζόμουν να σου πω, το δεύτερο της μεθόδου. Το δεύτερο της μεθόδου. Το πρώτο είναι η μέθοδος που έχουμε, δεν καλλιεργεί κριτική ικανότητα. Λοιπόν, το δεύτερο της μεθόδου, πρόβλημα που για μένα είναι πληγή, γιατί αυτό θα τα έλυνε όλα τα άλλα. Και είναι ελάχιστες περιπτώσεις που διδάσκονται και μάλιστα σεμνύνομαι ότι στις δύο έχω βάλει και εγώ το χεράκι μου, γιατί ήταν φοιτητριές μου. Λοιπόν, δεν διδάσκεται ετυμολογία. Με αποτέλεσμα, τα ελληνάκια να πιστεύουν σε έρευνα στην Κρήτη που έγινε σε φοιτητές ότι δεν είναι καλύτερη η αγγλική, γιατί είναι φτωχή η ελληνική γλώσσα, λέει, για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Το έχουν πει και καθηγητές αυτό, δεν είναι. Αν είναι δυνατόν. Το έχουν πει και Έλληνες καθηγητές αυτό. Στο ναι, μα το ξέρω, γιατί, κοίταξε να δεις, θα μπορούσαν να μην καταφεύγουν ότι δήθεν είναι έτσι τα βιβλία, γιατί, ωραία, το βιβλίο μπορεί να σου δίνει τα στοιχεία σε περίληψη. Βάλ τα παιδιά να κάνουν μια εργασία, πήγαινε εσύ και δώσε στα παιδιά τη γνώση που τους λείπει. Δεν μπορείς, μα τι λες τώρα, με ένα PowerPoint, με ένα, το κάνεις αυτό με στην τάξη. Το θέμα είναι ότι αυτή η κατάσταση γίνεται και από ιδεολογικές επιλογές των εκπαιδευτικών. Και αιμονές. Όταν οι ιδεολογικές επιλογές δεν κοιτάζουν το συμφέρον της παιδείας και τον όρκο που έδωσαν με βάση και το Σύνταγμα να εκπαιδεύσουν και να διαμορφώσουν τα παιδιά των Ελλήνων, λοιπόν, βεβαίως και γίνεται παθολογία. Αιμονή. Όχι απλά αιμονή, παθολογική αιμονή. Και βεβαίως παλιανθρωπιά. Δεν με ενδιαφέρει αν θα θυμώσουν, αλλά είναι παλιανθρωπιά. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή η απουσία διδασκαλίας της μεθόδου στερεί από τα ελληνάκια τη γνώση, πρώτα-πρώτα πλούτο ενοιολογικό, υπέροχο, και οι νευροεπιστήμονες, αυτοί που μελετούν τον εγκέφαλο, λένε ότι οι έννοιες κατά ποσότητα και κυρίως ποιότητα είναι όχι ο παράγων διαμόρφωσης, ο πλάστης της νοήσεως. Μα εδώ, Μαρία μου, αντί να βάλουμε από τον υπηαγωγείο τα αρχαία ελληνικά, ακριβώς βάζουμε τα αγγλικά. Ετοιμαζόμουν να πω αυτό το πράγμα τώρα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τα παιδιά θα καλλιεργούσαν κρίση όταν θα κάνανε ετυμολογία και θα βλέπανε ότι μιλάνε αρχαία ελληνικά μέσα από τη σύνθεση και την παραγωγή των λέξεων, πρόσεξέ με, και έχουμε μία πληθώρα εννοιών καθημερινής χρήσης που αντί είναι αρχαίες ελληνικές, που αντί να τις λέμε στην ονομαστική με την ονομαστική, τις λέμε χρησιμοποιώντας την αιτιατική. Δεν λέμε «η πατρίς», χρησιμοποιούμε την αιτιατική πατρίδα. Του «η πατρίς», λέμε «η πατρίδα». Δεν λέμε «ο πίναξ», λέμε «ο πίνακας», για να μην λοιπόν πάω. Και να κλείσουμε, επειδή... Όχι, θέλω να πω κάτι. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτή η κυρία που έχουμε τώρα, Υπουργό Παιδείας, αντί να διορθώσει τα πράγματα, τα έκανε χειρότερα. Δεν ξέρω αν θα μας δοθεί δυνατότητα, Γιώργο, να κάνουμε μία κριτική και να το δούμε, χωρίς... Εγώ δεν μπάζω τις ιδέες μου.
ίσα ίσα που θα έπρεπε να συμφωνώ μαζί της. Αν θέλεις να σου πω στον ευρύτερο χώρο που ανήκω, γιατί εγώ βεβαίως δεν είμαι αριστερή. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι από τη στιγμή που αντί να μου διευρύνει την γνώση της ελληνικής γλώσσας που σκεφτόμαστε σε μία γλώσσα πάντα, μόνο σε μία γλώσσα σκεφτόμαστε, και όταν μου κομματιάζεις πριν κάνω, δημιουργήσω δομές γλωσσικές στέρεες, μου βάζεις ξένη γλώσσα, να ξέρεις ότι αυτό δεν θα μπορώ να σκέφτομαι με ορθοφροσύνη. Αυτά είναι πορίσματα ερευνών. Και επιπλέον... Τα έχουμε πει πολλές φορές, Μαρία μου, και έχεις κάνει και διδακτορικά, έχεις επιμεληθεί διδακτορικά πάνω σε αυτά τα πράγματα, και το τι καλό και πόσο ευεργετική είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα στον εγκέφαλο, όποιος θέλει να πάντα ψάξει. Έτσι. Λίγο χρόνο έχουμε, μια πολύ επιγραμματικά. Βλέπουμε παιδιά με μάσκες στην τάξη και δάσκαλους με μάσκες στην τάξη. Η εικόνα αυτή, τι σου λέει, τι αποτύπωμα θα αφήσει στο παιδί? Κοίταξε, υπάρχουν έρευνες στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και όταν λέω Ευρώπη, εννοώ Γερμανία και Αγγλία του Cambridge. Και άμα θέλεις, μπορώ, ας πούμε, να κάνουμε μια εκπομπή να τα δούμε. Γιατί εδώ φταίει και η κυρία Κεραμέως, έπρεπε να πατήσει πόδι. Να πατήσει πόδι και να πάρει παιδαγωγούς που να σέβονται τον εαυτό τους και την επιστήμη τους και δεν γίνονται λακέδες για να πάρουν προγραμματάκια, να μην δυσαρεστήσουν τους εκάστοτε κρατούντες. Είτε αυτή είναι αριστερή, είτε είναι κεντρό, είτε είναι δεξί, δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Λοιπόν, και να πούν την αλήθεια. Επειδή μου είπες να σου το πω επιγραμματικά, ακυρώνεται όχι μόνον η μαθητεία, δηλαδή η διαδικασία μετάδοσης γνωστικής πληροφορίας που το παιδί θα την μετουσιώσει σε γνώση, αλλά και αυτή η δυνατότητα μετουσίωσης, γιατί για να την μετουσιώσει το μυαλό του μαθητή και της μαθήτριας πρέπει να δει την έκφραση το χαμόγελο, του εκπαιδευτικού, όχι μόνο το ερωτηματικό, το θαυμασμό. Την έκφραση που παίρνει το βλέμμα, τι είναι σημαντικό στην πρόταση, στη συλλαβή ακόμα, είναι η τονικότητα. Αυτό είναι το κρυφό πρόγραμμα του σχολείου, που ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό από το φανερό. Ναι. Και επιπλέον, ο εκπαιδευτικός, το λέω ειλικρινά έτσι, επειδή έχω παραστάσεις και με τους φοιτητές μου ακόμα. Λοιπόν, όταν δεν είχα τα γυαλιά μου και δεν τους έβλεπα, δεν μπορούσα να διδάξω. Πήγαινα ανάμεσα στα έδρανα. Λοιπόν, ο εκπαιδευτικός βλέπει το παιδάκι ότι κάτι δεν το ενθουσιάζει. Ότι κάτι το ενθουσιάζει, λάπουν τα ματάκια του και ξέρει ότι αυτό είναι και αναλύει, γιατί βλέπει ενδιαφέρον από τους μαθητές. Όταν κάτι δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, βλέπουν τα ματάκια τους, κάνει το στόμα του το παιδάκι. Κάνει κάτι κινησούλες. Και επιμένει να το εξηγήσει, ναι, αυτό. Και επιμένει και εξηγεί και τα λοιπά. Όταν βλέπει το παιδάκι να είναι κουρασμένο ή γιατί σφαχτήκανε οι γονείς του το προηγούμενο βράδυ και το παιδί είναι θλιμμένο, διανθίζει με το χαμογελό του, πάει κοντά στο παιδί, δίνει ένα φιλικό αυτό εδώ, όχι μόνο σένα, αλλά και μετά πάει και στα άλλο. Αλλά είναι, του λέει, μη στενοχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ, άκου. Και το παιδί, επειδή συναισθηματικά είναι καλυμμένο, τα δίνει όλα για το δάσκαλο και τη δασκάλα. Είναι η καταδίκη. Η καταδίκη να γίνεται το μάθημα με μάσκες στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά. Υπήρχαν λύσεις. Υπήρχαν. Βέβαια. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και άλλη φορά. Εδώ θα είμαστε. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα από ό,τι είχαμε. Απλά... Γραμμές δώσαμε. Ναι, βάλαμε τα δάχτυλά μας, όπως λέμε, επί των τύπων των ύλων, πάνω στις πρόγκες που ξεσχίζουν και θύρουν με την οξύδοσή τους το κορμί της παιδείας μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες τη δυνατότητα να τα πω και ελπίζω να μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Ξέρεις, τουλάχιστον το Άρωμα Ελλάδος και το Αρχείο Πολιτισμού είναι πάντα ανοιχτά σε σένα.